του μεγάλου απόψινού αγώνα. Ο Αθηναίος Αντώνης Μάνος και ο Ηρακλειώτης Γιάννης Ράλης. Το τζάμπολ έγινε και η πρώτη επίθεση είναι για τον ΠΑΟΚ με τον Κόρφα. Αμέσως ο Πάσφαλη πάει στον Μπάρλου, ο Τόμιτς στον Κόρφα. Ο Σιγάλας παίζει overplay τον Μπρέλεβιτς και ο Μπέρι στον Λέβιξτον που έχει τώρα την μπάλα. Κάνει τη διείσδυση. Προσπάθεια για το rebound από τον Φασούλα και φάουλ. Το πρώτο φάουλ του αγώνα από τον Τάρλατς. Όπως βλέπετε εδώ δείχνει ο Ράλι στη γραμματεία. Γεγονός που σημαίνει ότι ο Φασούλας θα έχει δικαίωμα για δύο βολές, ενώ είδατε για λίγο και την πεντάδα του ΠΑΟΚ. Ο Φασούλας αστόχησε στην πρώτη βολή. Στη δεύτερη ευστοχή και ο πρώτος πόντος στο μεγάλο παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ. 0-1. Τόμιτς, Σιγάλας, υπάρχει αντιστοιχία και στα μαρκαρίσματα από πλευράς ΠΑΟΚ. Αν και βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε μια διάταξη ζώνης, 2 μπροστά και 3 πίσω. Σουτ 3 πόντων από τον Πάσπαλη και προβάδισμα στον Ολυμπιακό. 3-1, η πρώτη επίθεση απέναντι στη ζώνη του ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό ήταν εύστοχη. Φασούλας προσπαθεί να βγει από τα σκρίνο Πρέλεβιτς. Κόρφας, τον οποίο κυνηγάει ο Τόμιτς. Ενώ γίνεται χαλασμός κόσμου. Ανανεώνεται ο χρόνος της επίθεσης για τον ΠΑΟΚ, αφού ο Τόμιτς για να κόψει, κοιτάξτε εδώ, για να κόψει την πάσα του Κόρφα, χρησιμοποίησε το πόδι του. Συμπληρώθηκε ένα λεπτό ο Γιάννης Ιωαννίδης. Και ο Κόρφας τώρα προσπαθεί να διεισδύσει και κερδίζει φάουλ από τον Μπέρι. Κοιτάξτε πάλι εδώ τη διείσδυση του Κόρφα και το φάουλ του Μπέρι. Εδώ ο Μπάρλοου στην επαναφορά για τον Κόρφα. Μπάρλοου σουτάρει υπό την πίεση του Πάσπαλη. Rebound το Τάρλατς που αφήνει στον Τόμιτς. Και τώρα αλλάζει, αν βλέπω καλά, την άμυνα του σε μάν του Μάνο Ιβκοβιτς. Ο Κόρφας, ο Τόμιτς που έχει την μπάλα. Τώρα ο Φασούλας βοηθάει εκεί στον Μπέρι. Ο Μπάρλοου, Τάρλατς, τον κόβει ο Φασούλας, αλλά χρεώνεται με φάουλ από τον Μάνο. Το πρώτο φάουλ του αρχηγού του ΠΑΟΚ, νάτος εδώ, ο οποίος έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε στη μύτη. Κοιτάξτε εδώ τη φάση την οποία χρεώθηκε ο Βασούλας με φάουλ. Ξεπέρασε λοιπόν το πρόβλημα που είχε στη μύτη. Όπως και ο Πρέλεβιτς που είχε ένα πρόβλημα στο γόνατο, αλλά βέβαια είναι τέτοια η σημασία του αγώνα που οι δύο αυτοί παίκτες δεν μπορούσαν με τίποτα να λείψουν. 4-1 από την πρώτη βολή του Τάρλατς. Και 5-1 μετά από ένα λεπτό και 45 δευτερόλεπτα. Κόρφατς. Πάντα επιμένει ο Ολυμπιακός σε man to man. Φασούλας. Βγαίνει από τα σκρίνο Πρέλεβιτς. Χρεώνεται από τον Ράλι με βήματα. Κοιτάξτε πάλι εδώ. Το έκλεισε το δρόμο ο Τόμιτς. Και η μπάλα πέρασε ξανά στον Ολυμπιακό. Τόμιτς για τον Σιγάλα. Πιέζει ο Κόρφας τον Τόμιτς από τη σέντρα και κάτω. Πάντα Τόμιτς. Πάσπαλη. Τώρα τον βοηθάει ο Τόμιτς και τελικά κρυώνεται με φάουλ ο Κόρφας. Όχι, ο Πρέλεβιτς.
Πρώτο φάουλ και του Πρέλεβιτς, κοιτάξτε εδώ πάλι. Ο Πρέλεβιτς φαινόταν να παρακολουθεί. Δύο βολές λοιπόν για τον Ζάρκο Πάσπαλη. Η πρώτη του βολή ήταν άστοχη. Όπως και η δεύτερη, αυτό αποτελεί είδηση. Κόρφας. Έρχεται να βοηθήσει και ο Μπέρι. Γίνεται παγίδα εκεί στον Κόρφα. Πρέλεβιτς. Πέρασε στον Λέβινγκστον. Πολύ κλεισμένος. Έδωσε στον Μπάρλοου. Μια πολύ δύσκολη πάσα και τελικά χρεώνει το Τόμιτς με φάουλ. Έτσι λοιπόν ο Κένεθ Μπάρλοου θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Να εδώ ο Τόμιτς που έκανε το πρώτο του φάουλ στον αγώνα. Κοιτάξτε εδώ πάλι. Ο δεύτερος πόντος του ΠΑΟΚ από τον Κένεθ Μπάρλοου που μειώνει σε 5-2. Και τώρα 5-3. Μετά από 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ο Σιγάλας για τον Τόμιτς, ο οποίος πιέζεται ασφιχτικά από τον Κόρφα. Σιγάλας ξανά. Τόμιτς. Πάσπαλη. Με αντίπαλο τον Μπάρλοου. Σιγάλας ακάλυπτος για 3. Το rebound από τον Μπάρλοου. Και τώρα Κόρφας. Έχει γυρίσει άμυνα του Ολυμπιακού. Η πάσα του στο Λέβινγκστον. Δυνατό κάρφωμα από τον Λέβινγκστον που ισοφαρίζει σε 5-5. Κοιτάξτε εδώ πάλι, εντυπωσιακός πάντα ο Αμερικανός σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν αφήνει την ευκαιρία να προσφέρει θέαμα. Μπέρι, βήματα από τον Μάνο. Δεν υπάρχει και αντίρρηση από τον Μπέρι. Κοιτάξτε εδώ, έκανε βήμα πριν ξεκινήσει ο Αμερικανός. Ισοπαλία λοιπόν 5-5. Μπάρλοου. Βγήκε από τα σκρίνο Πρέλεβιτς. Είναι ακάλυπτος και σουτάρει για 3. Είναι άστοχος το rebound το Πάσπαλη. Έχει φύγει ο Μπέρι. Ο Πάσπαλη προτιμά να κάνει μόνο στην προσπάθεια. Μετράει το καλάθι και χρεώνεται επιθετικό φάουλ. Όχι. Τι δίνει, ναι. Επιθετικό φάουλ. Σωστή απόφαση του Μάνου. Επιθετικό φάουλ στον Πάσπαλη. Το σκόρ έγινε 7-5. Το πρώτο φάουλ του Ζάρκο Πάσπαλη. Κοιτάξτε εδώ. Κάνει τη διείσδυση. Έχει τοποθετηθεί ο Μπάρλοου και πέφτει πάνω τον Πάσπαλη. Μετά από 4 λεπτά αγώνα. 7-5 μπροστά ο Ολυμπιακός. Κόρφας. Λέβινγκστον. Με αντίπαλο τον Πέρι. Κάνει διείσδυση. Προσπαθεί για το rebound. Κέρδισε ο Σιγάλας και τώρα Τόμιτς. Σιγάλας. Πάλι Τόμιτς. Ο Λέβινγκστον κόβει την μπάλα εδώ και ήρθε σε βοήθεια στην πάσα που γινόταν προς τον Πάσπαλη. Κόρφας. Το φάουλ του Τόμιτς δεύτερο στον Κόρφα. Ο οποίος δεν πρόσεξε ότι είχαν ακολουθήσει άλλοι δύο συμπαίκτες του. Είχε υπεροχή σε αυτή τη φάση ο ΠΑΟΚ. Ήταν 3 παουτσίδες με 2 Ολυμπιακούς. Εδώ ο Τόμιτς που έχει 2 φάουλ. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε στην άκρη τους 2 παίκτες του ΠΑΟΚ. Αλλά το όφελος για τον ΠΑΟΚ ήταν το φάουλ το δεύτερο του Τόμιτς. Λέβινγκστον. Κάνει τη διείσδυση. Ο Μπέρι στο rebound. Για τον Τόμιτς. Πέρασε ο Τόμιτς. Το φάουλ πάνω στην προσπάθεια για lay-up από τον Μπέρι, το φάουλ του Μπάρλοου. Είναι το πρώτο για τον Αμερικανό του ΠΑΟΚ. Νάτος εδώ. Κοιτάξτε πάλι. Ο Μπέρι εδώ στην αρχή πάει για κάρφωμα, βλέπει μπροστά του τον Μπάρλοου και προσπαθεί να αφήσει την μπάλα με σπάσιμο της μέσης και παίρνει το φάουλ.
και δίνει με την πρώτη εύστοχη του βολή ένα προβάδισμα τριών πόντων στον Ολυμπιακό. 8-5. Παρέμεινε το 8-5. Ο Πάρλο στο rebound. Κόρφας. Μπάρλοου, πέρασε το Λέβινγκστον. Προσποιήσεις, πετάει την μπάλα δυνατά, κερδίζει ξανά το rebound. Δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι, αλλά έχει νωρίτερα χρεωθεί με φάουλ, νομίζω Σιγάλας. Για να δούμε. Ναι, ο Σιγάλας. Δύο βολές για τον Κλιφ Λέβινγκστον. Υπάρχει μεγάλος φανατισμός στις εξέδρες, αλλά οι οπαδοί και των δύο ομάδων, η συμπεριφορά τους είναι υποδειγματική. Όλα αυτά για όσους φοβόντουσαν πριν από το μάτς ότι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα είναι μια παροταποθήκη. Πάντως έχει κάνει καλή δουλειά και η αστυνομία που έχει χωρίσει τους οπαδούς των δύο ομάδων, αλλά βέβαια και οι τελευταίοι ίσως κατάλαβαν ότι το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι και τίποτα παραπάνω. Ο Μπέρι με δεύτερη προσπάθεια στοχή, το rebound ο Λέβινγκστον. Το σκόρ είναι 8-6 μετά από 5,5 λεπτά. Εδώ ο Ιφκοβιτς, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει αμφισβητηθεί ακόμα και από ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Αλλά βέβαια δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ξέχασε το μπάσκετ. Φεύγουν δύο παίκτες του Ολυμπιακού με δύο του ΠΑΟΚ. Ο Πάσπαλη, καλάθι και φάουλ. Ο Φασούλας διαμαρτύρεται για την απόφαση του Ράλι, καθώς είναι το δεύτερο φάουλ. Κοιτάξτε εδώ πάλι. Εδώ ο αρχηγός του ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται. Το σκόρ έχει γίνει πάντως 16 και ο Ιφκοβιτς έχει ζητήσει time out. Είναι λιπαρά. Δεν είναι η ιδέα σας. Μήπως χρειάζεστε μια καλή ιδέα. Περιμένετε. Εάν σας απασχολεί σοβαρά το μέλλον των μαλλιών σας, Σαμπουάν Εξές. Τα ενεργά συστατικά του Εξές ισχωρούν βαθιά, δυναμώνουν τις ρίζες και φροντίζουν απαλά τα μαλλιά. Λούζεστε συχνά με Εξές. Για γερά, πλούσια σε όγκο μαλλιά. Σαμπουάν Εξές. Δυναμώνει τις ρίζες, περιποιείται τα μαλλιά. Κλινικά δοκιμασμένο. Προσάρ. Τελειότητα στην ανδρική περιποίηση. Και τώρα η συνέχεια του αγώνα που σας προσφέρει το παγωτό στάτους. Από την Εύγα. Επιστροφή λοιπόν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μετά από 5 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός προηγείται με 16 και ο Πάσπαλη εδώ έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Και 11-6 τώρα. Μετά το time out δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Ο Μπέρι βγαίνει στον Κόρφα, ο Λέβινγκστον τώρα. Πρέλεβιτς. Πέρασε στο Λέβινγκστον, τον οποίο μαρκάρει ο Μπέρι. Μπάρλοου. Κόρφας. Και 11-8 από το εύστοχο σουτ 2 πόντων του Κόρφα. 5 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η επίθεση του ΠΑΟΚ. 11-8 λοιπόν. Είδατε πάλι εδώ το τελευταίο εύστοχο σουτ του Τζον Κόρφα. Τόμιτς. Μπέρι, τον οποίο μαρκάρει ο Φασούλας. Δυσκολεύεται και κερδίζει όμως το rebound. Και χρεώνεται με βήματα από τον Μάνο. Χρεώνεται ο Μπέρι με βήματα. Κοιτάξτε εδώ πάλι, έχει κερδίσει το rebound. Ο Πρέλεβιτς φάνηκε να έχει επαφή μόνο στην μπάλα που κρατούσε. Έτσι λοιπόν η επίθεση είναι ξανά για τον ΠΑΟΚ.
στον Λέβινγκστον. Τον Πρέλεβιτς τώρα. Πάλι το Λέβινγκστον. Υποπίεση το σούτ με ταμπλό. Στάθηκε άτυχος και παρέμεινε το 11-8. Έγινε το λάθος όμως. Κόρφας, Πρέλεβιτς. Κάνει τη διείσδυση. Η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Σιγάλα, λέει ο Ράλης, που ήταν κοντά. Δεν ξέρω τι λέει ο Νίκος Κονομόπουλος που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Όχι, έχω την εντύπωση, Γιώργο Παγάκη, ότι η μπάλα έφυγε καθαρά από το σημείο που είμαι. Έφυγε καθαρά η μπάλα από τα χέρια παίχτη του ΠΑΟΚ. Οπότε κανονικά η μπάλα πρέπει φαίνεται, να είναι στο Ολυμπιακό. Φαίνεται, στο replay φάνηκε ότι η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Λέβινγκστον. Σωστά. Να μην καταδικάζουμε τους διαιτητές, διότι και αυτοί είναι άνθρωποι και το ανθρώπινο λάθος είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι. 7,5 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, 11-8 μπροστά ο Ολυμπιακός. Εδώ ντουμπλάρουν στον Κόρφα, Φασούλας και το φάουλ του Πάσπαλη. Νάτος εδώ, δεύτερο. Κοιτάξτε εδώ πάλι στην προσπάθεια του Φασούλα να βρει τον Μπάρλοου. Η μπάλα είναι ξανά από τα πλάγια. Ήταν το 7ο φάουλ του Ολυμπιακού. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει μόλις 4. Κόρφας. Μπάρλοου. Προσποίηση μπροστά στον Πάσπαλη. Προσπαθεί ο Φασούλας. Το rebound το Πρέλεβιτς και ανανεώνει ο ΠΑΟΚ την επίθεσή του. Κόρφας. Σουτ για 3 πόντους και ισοφάριση. 11 όλα από το σου 3 πόντων του Τζον Κόρφα. Νάτος εδώ. Ο Κόρφας που φτάνει τους 5 πόντους. Μπέρι ακάλυπτο σουτάρι για 3. Είναι άστοχος αλλά κερδίζει ξανά το rebound. Κέρδισε ο Μπάρλοου αλλά έπεσε πάνω στον Πάσπαλη και κερδίζει το φάουλ και κάνει φάουλ. Νάτος εδώ αντιμετωπίζει με χαμόγελο την απόφαση του Αντώνη Μάδου, του Αντώνη Μάνου. Ήταν το δεύτερο φάουλ, κοιτάξτε εδώ. Τόμιτς. Πάσπαλη. Ο Λέβινγκστον πάντα πάνω στον Τάρλατς, ενώ Φασούλα στον Πέρι. Αυτή είναι η καινοτομία στο μαρκάρισμα, στα μαρκαρίσματα. Προφανώς ο Ιβκοβιτς δεν θέλει να φθείρει τον Φασούλα. Η μπάλα είναι, όπως λέει, όπως δείχνει ο Μάνος, για τον Ολυμπιακό ξανά, ο οποίος έχει 12 δευτερόλεπτα, ενώ είδατε ξανά σε επανάληψη τη φάση, έχει 12 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Σκορ μετά από 8,5 λεπτά, 11-11. Πολύ χαμηλό το σκορ. Ο Τόμιτς προσπαθεί ο Μπέρι και με follow δίνει ξανά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, 13-11. Κόρφας. Μπάρλοου. Πάλι Κόρφας. Πρέλεβιτς. Σουτάρει για 3 πόντους ακάλυπτος. Είναι άστοχος το rebound από τον Πάσπαλη και τώρα Τόμιτς. Πάλι Πάσπαλη. Τόμιτς. Τόμιτς πάντα με αντίπαλο τον Κόρφα. Μπέρι μπροστά από τον Φασούλα. Το rebound από τον Λέβινγκστον, ενώ ζητάει την μπάλα και την παίρνει τώρα ο Κόρφας. Απέναντι είναι ο Μπάρλοου, προτιμά τον Φασούλα. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, λέει ο Ράλης. Ενώ ο Ιβκοβιτς διαμαρτύρεται. Κοιτάξτε εδώ πάλι. Έχω τη γνώμη ότι η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Σιγάλα. Εν πάση περιπτώσει, 13-11 το σκορ. Πάσπαλη. Σιγάλας ακάλυπτος. Είναι εύστοχος, 15-11. Ο Σιγάλας δεύτερη φορά μένει ακάλυπτος. Είναι σαν να το σνομπάρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, τον αφήνουν να σουτάρει. Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι που είχε γίνει εδώ, στο Ειρήνης και Φιλίας. Στο δεύτερο της σειράς,
Και ο Σιγάλας, άμα βρεθεί ακάλυπτος, είναι πολύ επικίνδυνος. Εδώ ο Πρέλεβιτς λίγο νωρίτερα έχασε την ευκαιρία να μειώσει κάτω από το καλάθι. Μπέρι με αντίπαλο τον Φασούλα. Τον πάει κοντά στο καλάθι, αλλά στοχή. Είναι η τρίτη συνεχόμενη άστοχη προσπάθεια του Μπέρι. Κόρφας, Λέβινγκστον. Συνεχής προσποίηση στο σούτ με ταμπλό. Ο Μπάρλο, η μπάλα φτάνει στον Τάρλατς και από εκεί στον Ντόμιτς, ο οποίος κρατάει το ρυθμό. Οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής προτιμούν το control basket, όπως και στα περισσότερα παιχνίδια που έγιναν μέχρι τώρα και στα προηγούμενα τρία. Ντόμιτς σουτάρει για τρεις πόντους, είναι άστοχος. Το rebound ο Λέβινγκστον. Και τώρα σπρώχνει την μπάλα, αλλά περιμένει τους συμπαίκτες του, τον Κόρφα, τον Μπάρλοου και τώρα τον Πρέλεβιτς που σουτάρει αμέσως για τρεις. Μπερδεύοντας το rebound το Τόμιτς με τον Μπέρι, αλλά η μπάλα έφτασε στον Τάρλατς και τώρα στον Τόμιτς. 8 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 15-11. Μπέρι. Πασπαλή. Αυτά είναι βήματα βέβαια. Γλίστρησε ο Πάσπαλη και έκανε βήματα. Τώρα για κάθε πρόσωπο υπάρχει ένα καινούριο μπικ. Classic Metal Twin. Η μπάλα είναι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Ενώ έχει περάσει το παιχνίδι στη θέση του Μπέρι, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά, ο Καμπούρης, ο οποίος έγινε δεκτός με επιφημίες από τον κόσμο του Ολυμπιακού, είδατε για λίγο τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ενώ και ο Ίφκοβιτς ετοιμάζει τον Μπουντούρη και τον Φιλίππου. Λέβινγκστον, Φασούλας, καρφώνει, 15-13, βλέπετε εδώ το Μπουντούρι έτοιμο, ενώ λίγο αργότερα φαντάζομαι ότι θα περάσει στο παιχνίδι και ο Φιλίππου. 15-13 λοιπόν, 7:40 πριν από το τέλος του μηχρόνου. Καμπούρης, τον οποίο αναλαμβάνει ο Φασούλας. Ο Λέβινγκστον είναι πάνω στον Μπέρι, ο οποίος στον Πασπαλή, ο οποίος δεν έχει πρόβλημα. 17-13. Και τώρα θα γίνουν ταυτόχρονα δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπουντούρης παίρνει τη θέση του Πρέλεβιτς και ο Φιλίππου τη θέση του Λέβινγκστον. Να, εδώ ο Μπουντούρης. Είδατε για λίγο και τον Φιλίππου. Τώρα πάνω στο Φιλίππου πήγε ο... Δεν έχει πάει κανένας αντιπάλος του ακόμα. Κόρφας, Μπάρλοου. Το rebound ο Σιγάλας. 7 λεπτά ακόμη. Πάσπαλη, του κλείνει το δρόμο ο Φασούλας. Καμπούρης. Σιγάλας με αντίπαλο τον Μπουντούρη. Πάσπαλη, τώρα του κλείνει το δρόμο Φιλίππου. Και χρεώνεται με φάουλ από τον Ράλι. Να, εδώ ο Φιλίππου. Κοιτάξτε εδώ πάλι τη φάση. Ήταν το έκτο φάουλ του ΠΑΟΚ, ενώ 7 έχει ο Ολυμπιακός. Τόμιτς, τον κυνηγάει ο Μπουντούρης. Τάρλατς. Έκανε βήματα βέβαια. Δεν μετράει το καλάθι. Έχει κάνει βήματα, όπως δείχνει καθαρά ο Ράλης. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ κάνει το βήμα. Μπουντούρης. Μπάρλοου. Περιμένει τον Κόρφα να βγει από τα σκριν. Φιλίππου είναι ακάλυπτος και στο αερί. Και είναι εύστοχος. Το πρώτο σου του κάνει
ο Νίκος Φιλίππου και μειώνει στο ένα καλάθι 17-15. 6 και 16 ακόμη για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Μπουντούρης μαρκάρει σε όλο το... Έγινε προς πίσω ή φάουλ. Η φάουλ ή προς πίσω είναι αυτό. Τελικά ο Μάνος δίνει προς πίσω. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ είναι το προς πίσω. Ο Τόμιτς πατάει πίσω από τη γραμμή. Μπουντούρης. Μπάρλοου. Κόρφας. Σουτάρει για τρεις πόντους. Rebound ο Μπουντούρης. Η μπάλα φεύγει. Είναι για τον Ολυμπιακό η μπάλα. Και έχουμε ξανά αλλαγές. Επανέρχεται Πρέλεβιτς και Λέβινγκστον. Στη θέση ο Πρέλεβιτς του Κόρφα και ο Λέβινγκστον. Να δούμε σε ποιανού θέση. Του Μπάρλοου. Ο Φιλίππου πήγε πάνω στον Τάρλατς. Ο Φασούλας παραμένει στον Πέρι. Μπέρι. Είναι ξανά άστοχος. Η μπάλα φτάνει έξω στον Πάσπαλη. Ενώ δεν ξέρω αν έχει κάτι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Πράγματι, Γιώργο Παχάκη, ο Ντούσαν Ιβκοβιτς δεν ήθελε να βγει ο Μπάρλο. Ήθελε να βγει ο Φασούλας. Έγινε συνωσία στο γήπεδο και γι' αυτό τώρα κάθεται ο Κένεθ Μπάρλο στη θέση για να μπει αλλαγή. Ο Πρέλεβιτς εδώ κλείνεται και κερδίζει φάουλ από τον Σιγάλα. Ο οποίος υποτικά σήκωσε το χέρι του, παραδεχόμενος την υπόδειξη των διαιτητών. Να εδώ ο Σιγάλας. Ήταν το δεύτερο φάουλ. Και ο Μπάνε Πρέλεβιτς θα έχει δικαίωμα, κοιτάξτε εδώ. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Και τώρα έγινε η αλλαγή που ήθελε ο Ιβκοβιτς. Μπήκε ο Μπάρλοου στη θέση του Φασούλα. Ο Μπάρλοου θα παίξει σε θέση 5, ο Φιλίππου 4 και ο Λέβινγκστον σε θέση 3. Θα δούμε. Το σκορ έχει γίνει 5 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 17-16. Και τώρα 17 όλα από τις δύο βολές του Μπάνε Πρέλεβιτς. Τόμιτς, με αντίπαλο τον Μπουντούρη, ο Πρέλεβιτς στον Σιγάλα που έχει τώρα την μπάλα. Σιγάλας, Τάρλατς, υπό την πίεση του Φιλίππου, 19-17. Να εδώ ο Τράγκαν Τάρλατς, ήταν το πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς. Και εδώ ο Γιάννης Ιωαννίδης, Μπουντούρης, Φιλίππου. Τον κόβει ο Τάρλατς. Κερδίζει όμως ξανά την μπάλα ο ΠΑΟΚ με τον Πρέλεβιτς που σουτάρει υπό πίεση. Το rebound ο Τόμιτς και η μπάλα είναι ξανά για τον Ολυμπιακό αφού μεσολάβησε ο Λέβινγκστον. 4,5 λεπτά ακόμη. 19-17 το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού. Τόμιτς. Πάσπαλη. Κλείνεται και από τον Μπάρλο. Μπέρι. Κάνει τη διείσδυση και παίρνει το φάουλ. Από τον Φιλίππου. Να εδώ. Ο Φιλίππου. Δεύτερο φάουλ. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ του κάνει το φάουλ. Είναι άστοχος ο Μπέρι, ο οποίος έχει μία στις τρεις βολές και 0 στα 7 δίποντα. Είδατε για λίγο τη στατιστική του. Και 20-17 τώρα ο Μπέρι που δεν έχει καθόλου καλή στατιστική. Δεν βρίσκεται σε καλή μέρα σήμερα. Μπουντούρης, με αντίπαλο τον Τόμιτς. Λέβινγκστον,
Πάλι Μπουντούρης. Έξω στον Πρέλεβιτς. Τον σκρινάρει ο Μπάρλου. Φιλίππου, του κλείνει τον δρόμο ο Τάρλατς, οι κινήσεις. Το rebound, τελικά φτάνει η μπάλα ξανά στον Φιλίππου. Ο ΠΑΟΚ ανανέωσε την επίθεσή του. Δεν ήταν καλή η πάσα του Μπουντούρη. Και τώρα έχει φύγει ο Μπέρι και ο Πάσπαλη. Ο Μπέρι, το κάρφωμα μπροστά στον Λέβιγκστον. 22-17. Η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στους 5 πόντους. 3 λεπτά και 22 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Κοιτάξτε εδώ το τελείωμα του ευνηδιασμού του Ολυμπιακού. Πρέλεβιτς. Κάνει τη διείσδυση. Βήματα. Βήματα χρεώνει ο Μάνος τον Πρέλεβιτς. 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Κοιτάξτε εδώ την τελευταία φάση που χρεώθηκε ο Πρέλεβιτς με βήματα. Και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει πάρει φωτιά από τους πανηγυρισμούς, τις επιθυμίες των οπαδών του Ολυμπιακού. Τόμιτς. Η μπάλα είναι ξανά για τον Ολυμπιακό. Ενώ ο Τόμιτς διαμαρτύρεται στον ράλι για φάουλ. Να εδώ ο Τόμιτς. Ενώ έχουμε αλλαγές και από τον Ολυμπιακό. Στη θέση του Σιγάλα περνάει ο Σταμάτης. Ενώ επανέρχονται στον ΠΑΟΚ ο Φασούλας και ο Κόρφας στη θέση του Μπουντούρη και του Φιλίππου. Τόμιτς. Του κλέβει την μπάλα ο Κόρφας. Πάντα Κόρφας. Κλείνεται εκεί. Τελικά δοκιμάζει το σουτ για δύο πόντους. 22-19. Ο ΠΑΟΚ πλησιάζει ξανά στους 3 πόντους. Ο Κόρφας με 7 πόντους και 2 στα 2 δίποντα. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι και αλάνθαστος. Πάσπαλη. Δοκιμάζει σου τριών πόντων. 25-19. Ο Ζάρκο Πάσπαλη σε κρίσιμα σημεία είναι αυτός που δίνει επιθετικές ανάσες στον Ολυμπιακό, όπως αυτή την περίπτωση με το σου τριών πόντων που δίνει 1-49 πριν το τέλος του ημιχρόνου. 6 πόντους διαφορά στον Ολυμπιακό που αμέσως με το σουτ του Πρέλεβιτς μειώνονται ξανά στους 4, 25-21. 1-36 ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Τόμιτς. Σταμάτης. Δίστασε τελικά σούταρα για δύο πόντους. 27-21. Εδώ το Σταμάτης που πέτυχε πριν από λίγο το πρώτο του καλάθι. 1-13 ακόμη για το ημίχρονο. Κόρφας. Πρέλεβιτς. Το rebound το Πάσπαλη. Τόμιτς. 54 δευτερόλεπτα ακόμη. Πάσπαλη ξανά. Με αντίβαλε τον Μπάρλοου. Μπέρι. Στα 9 δευτερόλεπτα μπροστά από το Φασούλα το σουτ. Άστοχος ξανά. Η μπάλα φτάνει στον Κόρφα. Έχει φύγει ο Λέβιγκστον. Έχει γυρίσει όμως, έχει προλάβει άμυνα το Ολυμπιακό και έχει γυρίσει πίσω. 22 δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ από τα 32 που απομένουν για να τελειώσει το ημίχρονο. Κόρφας. Φασούλας ακάλυτος. Όχι, τελικά προτίμησε τον Πρέλεβιτς που κάνει τη διείσδυση. Ο Μπάρλο για 3 ακάλυπτος. 27-24 μειώνει στους 3 πόντους ο ΠΑΟΚ και έχουμε time out. Δυνατό, ασφαλές, αξιόπιστο, Ford Sierra. Γοητευτικό, άνετο, πολυτελές, Ford Sierra. Ford Sierra. Ανωτερότητες.
Η Amstel παίζει μπάσκετ και προσφέρει θέαμα. Γιατί έτσι σας αρέσει. Αποκλειστικά από το live, ένας νέος φυσικός χυμός που ευνηδιάζει. Αχλάδι live από την εκλεκτή ποικιλία Williams. Σκέτη πρόκληση. Live. Πες ναι στη ζωή. Και τώρα η συνέχεια του αγώνα που σας προσφέρει το παγωτό στάτους. Από την Εύγα. 19 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο και ενώ το σκορ είναι 27-24, βλέπετε τους σκόρερς. Ο Πας πάλι για τον Ολυμπιακό είναι ο πρώτος σκόρερ με 13, ενώ για τον ΠΑΟΚ είναι ο Κόρφας με 7. Και εδώ η μασκότ του Ολυμπιακού, ο Θρυλαίων. Τόμιτς. 9 δευτερόλεπτα ακόμη. 7. Ο Πέριζη της αντιπάλα και την πήρε. Στα 2 δευτερόλεπτα τη διείσδυση. 29-24. Το ημίχρονο τελειώνει. Το σημερινό παιχνίδι. Να ξαναπάρει το αβαντάζ της έδρας που το έχασε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι όταν έχασε στο Αλεξάνδριο από τον Ολυμπιακό με 48-57. Ώστε πλέον την ερχόμενη Τρίτη μπροστά στο δικό του κοινό να παίξει το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Αυτά λοιπόν θα τα ξέρουμε μετά από 20 λεπτά. 20 λεπτά αγωνιστικά βέβαια. Υπάρχει μια καθυστέρηση στο ξεκίνημα του ημιχρόνου και με την ευκαιρία να σας θυμίσω εδώ ο Ιτκοβιτς. Τι να σκέφτεται άραγε όταν σε όλη την κανονική, στην διάρκεια της κανονικής περίοδου έβλεπε την ομάδα του να παίζει πολύ καλό μπάσκετ και να πηγαίνει από τη μία νίκη στην άλλη, να χαρακτηρίζεται από όλους το μεγάλο φαβορί και για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αλλά και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και τώρα βέβαια βλέπει ο ένας στόχος χάθηκε, μια ευκαιρία χάθηκε και τώρα του μένει η τελευταία σε αυτό εδώ το παιχνίδι για να επιβεβαιώσει όλους τους χαρακτηρισμούς εκείνους που έδωσαν στην ομάδα του σαν την πιο πλήρη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Από την άλλη βέβαια είναι ο Ολυμπιακός που από πέρσι, ο Ολυμπιακός του Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος με την κάθοδό του εδώ στον Πειραιά από πέρσι, αφήνοντας τον μεγάλο Άρη, δημιούργησε από το τίποτα σχεδόν μια ομάδα έκπληξη πέρσι και μια ομάδα πολύ δυνατή φέτος που λίγο έλειψε μάλιστα να πάρει την πρόκριση στο Final Four που έγινε εδώ και ασφαλώς οι περισσότεροι θα θυμούνται με ποιον τρόπο έχασε την πρόκριση στα δύο μάτς που έδωσε στο Λιμός και έχασε από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα. Οι παίκτες των δύο ομάδων στους πάγκους δέχονται τις τελευταίες οδηγίες πριν το ξεκίνημα. Να εδώ και ο Γιάννης Ράλης, ο δεύτερος διαιτητής. Ο άλλος είναι ο Αντώνης Μάνου. Και αξίζει για μια ακόμη φορά να σας πούμε ότι οι οπαδοί και των δύο ομάδων που βρίσκονται εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι άψογοι στη συμπεριφορά τους. Εκτός βέβαια από κάποιες φραστικές αντεγκλήσεις οι οποίες δυστυχώς φτάσαμε σε σημείο να λέμε ότι είναι συνηθισμένες, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά περιορίστηκαν στα λόγια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.
Εδώ ο πρώτος διαιτητής, ο Αντώνης Μάνος. Ενώ η πεντάδα του ΠΑΟΚ βρίσκεται ήδη μέσα στο γήπεδο, η γνωστή τετράδα, το Λέβιξτον, τον Μπάρλο, το Φασούλα και τον Κόρφα και μία έκπληξη, τον Ακιλέα Μαματζιόλα. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του ξεκινά με τη γνωστή του αρχική πεντάδα, το Μιτσιγάλα, Μπέρι, Πάσπαλη και Τάρλατς. 29-24 λοιπόν, και πάλι ο ΠΑΟΚ έχει την πρώτη επίθεση, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, με τον Κόρφα. 29-24 το σκορ. Ο Τόμιτς παίζει overplay τον Κόρφα, να μην πάρει την μπάλα δηλαδή. Ο Φασούλας τραβάει αρκετά έξω τον Τάρλατς. Τώρα πήρε την μπάλα ο Κόρφας. Κάνει τη διείσδυση στον Μπάρλο που στάρει για δύο, είναι άστοχος. Και φεύγει ο Πάσπαλη. Και φτάνει ανενόχλητος, θα λέγεται κανείς, το lay-up. 31-24 η διαφορά στους 7 πόντους, και αν θυμάμαι καλά είναι μεγαλύτερη μέχρι τώρα, με 15 πόντους του Πάσπαλη και με μια αξιοζήλευτη στατιστική στα δίποντα, 4-5. Λέβινγκστον, με αντίπαλο τον Μπέρι. Η πάσα του για του Φασούλα. Πάλι Πάσπαλη. Η μπάλα χτύπησε στον Κόρφα και είναι ξανά για τον Ολυμπιακό. 31-24 λοιπόν, καθώς παίκτηκαν 59 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Τόμιτς. Τον Τόμιτς αναλαμβάνει ο Μαματζιόλας. Μπέρι, είδε ακάλυπτο τον Τάρλατς, ο οποίος δεν δυσκολεύεται να καρφώσει. 33-24. Ο Ολυμπιακός ξεφεύγει με 9 πόντους. Κοιτάξτε εδώ πάλι το κάρφωμα του Τάρλατς, που έχει 8 πόντους με 3 στις 3 προσπάθειες. Λέβινγκστον. Μπάρλοου. Κλείστηκε, η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, αφού χτύπησε στον Τόμιτς. Ο ΠΑΟΚ που έχει 7 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Κόρφας. Σουτάρει από μακριά και κόβεται από τον Τόμιτς. Λέβινγκστον με ταμπλό. Η μπάλα φτάνει στον Τόμιτς μετά την επανεμβολή του Τάρλατς. 33-24 μετά από 2 λεπτά. Σιγάλας. Πάλι Τόμιτς. Πάσπαλη. 7 δευτερόλεπτα ακόμη στον Ολυμπιακό. Ο Τόμιτς κάνει την μπάλα από τον Φασούλα, τον Κόρφα, και φεύγουν 3 παίκτες του ΠΑΟΚ με 2 του Ολυμπιακού. Η μπάλα προσπάθησε να φτάσει, μάλλον ο Μπάρλο προσπάθησε να βρει τον Λέβινγκστον, αλλά παρενέβη ο Τόμιτς και η μπάλα είναι ξανά για τον ΠΑΟΚ από πλάγια. Εδώ ο Τόμιτς που πρόλαβε και γύρισε πίσω. Κοιτάξτε εδώ πάλι, Μπάρλο προσπαθεί να βρει τον Λέβινγκστον και διώχνει ο Τόμιτς. Κόρφας, Μαματζιόλας ακάλυπτος για δύο. Η μπάλα φτάνει στον Πάσπαλη που φεύγει στον εχνιδιασμό. Πετάει την μπάλα, ενώ διαμαρτύρονται εδώ για φάουλ. Λέβινγκστον. Την μπάλα ξανά στον Αμερικανό, ο οποίος βρήκε τον Κόρφα που σουτάρει για τρεις. Το ριμπάντα το Σιγάλα. 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, κανένα φάουλ μέχρι στιγμής. Ενώ έχω την εντύπωση ότι έχουν γίνει 2-3 και δεν τα έχουν δώσει οι διαιτητές. Εδώ ο Τάρλατς δίνει αέρα 11 πόντων στον Ολυμπιακό που προηγείται με 35-24. Και βέβαια γίνεται χαλασμός κόσμου εδώ στο στάδιο της Κεφυλίας. Και έχουμε το φάουλ που χρεώνεται ο Πάσπαλη από τον Μάνο. Το τρίτο φάουλ του Ζάρκο Πάσπαλη.
Ο πρώτος παίκτης στον αγώνα που φτάνει τα τρία φάουλ. Κόρφας. Ζητά την μπάλα ο Φασούλας. Λέβινγκστον. Και χρεώνεται ο Τάρλατς με φάουλ από τον Ράλι, εκτός φάσης. Δεύτερο φάουλ για τον Ντράγκαν Τάρλατς. Τον βλέπετε εδώ. Δείχνει να απορεί. Λέβινγκστον, Κόρφας. Πάντα Κόρφας με αντίπαλο τον Τόμιτς. Βγήκε από τα σκρίν ο Μπάρλοου. Μαματζιόλας, Κόρφας. Βάζει έξω ξανά στο Μαματζιόλα. 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Φασούλας, Μαματζιόλας. 2-1. Σουτάρει ακριβώς με την εκνοή και χρώνεται με φάουλο Πάσπαλη. Τέταρτο φάουλ του Πάσπαλη. Τον βλέπετε εδώ να κρατά το κεφάλι του. Για να δούμε εδώ. Με την εκνοή προσπαθεί να σουτάρει. Εδώ ο Ζάρκο Πάσπαλη. Ενώ οι παίκτες του Ολυμπιακού κάνουν νόημα στον κόσμο να ηρεμήσει. Μικρόφωνο στον Νίκο Οικονομόπουλο. Αυτή τη στιγμή πέφτουν τα αντικείμενα συνεχώς, Γιώργο Παχάκη, μέσα στο γήπεδο. Ακούτε και τα μεγάφωνα του γηπέδου που συνιστούν ηρεμία. Έχω την εντύπωση όμως ότι το φάουλ που σφίριξαν οι διαιτητές στον Ζάρκο Πάσπαλη ήταν κάτι παραπάνω από αυτό. Δεν ξέρω εσύ που είδες το replay από επάνω, τι μπορεί να είδες εκεί πάντως. Από τη θέση που είμαι, είδα ότι ήταν αρκετά αυστηρό το φάουλ που δώσανε επάνω στον Πάσπαλη. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τώρα διακοπή. Ο κόσμος έχει αγριέψει, όπως και ο Πάσπαλη που πετάει τη φόρμα του και κλωτσάει ό,τι βρίσκει μπροστά του. Τώρα, για κάθε πρόσωπο υπάρχει ένα καινούριο μπικ. Classic Metal Twin. Έχουμε time out εδώ στο στάδιο της Σκεφυλίας. Του Ολυμπιακού να κάνουν νοήματα στον κόσμο, να μην πετούν αντικείμενα. Δεν ξέρω τι έχει δει κάτω ο Νίκος Οικονομόπουλος στον αγωνιστικό χώρο. Είδα και άκουσα, Γιώργο Παχάκη, τον διευθυντή του αγώνα, τον κύριο Μάνο, να μιλάει στον κύριο Ιωαννίδη και τον Αργύρη τον Καμπούρη και να τους λέει να μην διαμαρτύρονται. Και, και ήρθε προς τη γραμματεία και είπε ότι αν συνεχίσει ο κόσμος να πετάει αντικείμενα και να είναι έτσι αγριεμένος, θα αναγκαστεί να διακόψει τον αγώνα. Το αγαπημένο σοκολάτο φραουλένιο Kiss. Kiss Kiss. Τώρα και παγωτό φραουλένιο Kiss. Στα ψυγεία Εύγα. Ταξίδι στην απόλαυση από την Εύγα. Τηλεξιστό. Το νέο παιχνίδι του τηλεθεατή. Ξύνεις και βλέπεις αμέσως τι κερδίζεις. Τηλεξιστό. Το μόνο παιχνίδι που χαρίζει 50 εκατομμύρια το μήνα χωρίς να σας καθυλώνει στην TV. Τηλεξιστό. Και κρατήστε τις κάρτες για να κερδίσετε πλούσια δώρα. Και ένα Mazda 323 Sedan. Τηλεθεατής. Και τώρα η συνέχεια του αγώνα που σας προσφέρει το παγωτό Status. Από την Εύγα. Δεν ξέρω τι προλάβατε να ακούσετε από αυτά που είπε από το μικρόφωνο ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο παδούς του Ολυμπιακού. Αλλά πάντως σημασία έχει ότι ο
Όση ώρα δεν βλέπατε, ο Φασούλας μείωσε σε 35-26. Ενώ ό,τι και αν είπε ο Ιωαννίδης, σημασία είχε ότι θέλησε να ηρεμήσει τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος με αφορμή το τέταρτο φάουλ που δόθηκε στον Πάσπαλη, είχε εξαγριωθεί. Και βέβαια ο Ιωαννίδης είναι πάντα απρόβλεπτος, πήρε το μικρόφωνο και είπε ό,τι είπε. Φαντάζομαι ότι μίλησε στην ψυχή των ανθρώπων και κατάλαβαν ότι κάποια πράγματα τουλάχιστον, όπως κάποια εθνικά θέματα, δεν πρέπει να τα φύγουν. Αυτά και μόνο και τίποτα άλλο. 35-26 σούτ του Μαματσιόλα για 3 πόντους, το rebound από τον Τάρλατς. Και τώρα Τόμιτς. Μετά από 5,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός προηγείται με 9 πόντους, 35-26. Και βέβαια δεν χρειάζεται να σας ξαναπώ ότι το σκορ είναι χαμηλό. Το βλέπετε όλοι. Και είναι το τελευταίο, εν πάση περιπτώσει, που ενδιαφέρει τις δύο ομάδες. Ο Σιγάλας στο επιθετικό rebound. Ένα πρόβλημα στα rebounds που είχε ο ΠΑΟΚ και στο προηγούμενο παιχνίδι εδώ στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Και γι' αυτό λίγο νωρίτερα ο Ίφκοβιτς χτυπιόταν. Ενώ τώρα ο Μπέρι δίνει ξανά αέρα 11 πόντων. Αλλά βλέπετε πόσο κακή στατιστική έχει. 3 στα 11 σου 2 πόντων. 37-26 λοιπόν, μετά από 6 λεπτά. Φασούλας. Λέβινγκστον. Το rebound ο Μπάρλοου. Και το φάουλ του σταμάτη. Να εδώ σταμάτης, πρώτο φάουλ. Και έχουμε νέα αλλαγή. Κοιτάξτε εδώ, είναι καθαρό το φάουλ. Αποσύρει ο Ιφκοβιτς τον Μαματζιόλα και στη θέση του επαναφέρει τον Μπουντούρη. Κόρφας. Ο Σιγάλας έχει πάει στον Μπάρλοου, ο Σταμάτης στον Μπουντούρη. Ενώ τώρα γίνεται παγίδα στον Κόρφα, μένει ελεύθερος ο Λέβινγκστον, του οποίου το δρόμο τον κλείνει ο Τάρλατς, ο οποίος τον κόβει και τελικά χρεώνεται με φάουλ όχι ο Τάρλατς, ο οποίος έκοψε κανονικά. Τόμιτς ζητάει την μπάλα ο Σταμάτης, πάντα Τόμιτς. 48-30, η διαφορά συνεχώς ανεβαίνει στους 18 πόντους, 8-42 πριν από το τέλος. Λέβινγκστον μπροστά από τον Μπέρι, λάθος, αλλά η μπάλα είναι ξανά για τον ΠΑΟΚ, όπως δείχνει ο Ράλης. Ο Ιφκοβιτς δείχνει αμήχανος. Οκτώ και 16 ακόμα για το τέλος. Μπέρι με αντίπαλο το Φασούλα. Σταμάτης. 50-30. Είναι 3 λεπτά που ο ΠΑΟΚ δεν έχει πετύχει πόντο. Έχει μείνει στους 30 πόντους και ο Ολυμπιακός από το 37-30 έχει πάει στο 50-30. Ένα σερί 13-0. Εδώ είναι ο Τόμιτς που χρεώνεται με τέταρτο φάουλ, ενώ ο Ιφκοβιτς επαναφέρει τον Μπάρλοου στη θέση του Φασούλα και για πρώτη φορά τον Μπαλογιάννη στη θέση του Μαματζιόλα. Φασούλας και Μαματζιόλας λοιπόν στον πάγκο, ενώ αυτός είναι ο Ελληνιάδης που πήρε τη θέση του Τόμιτς, ο οποίος χρεώθηκε με 4 φάουλ. 4 έχει και ο Πάσπαλη. Κόρφας. Μπαλογιάννης. Πάλι Κόρφας. Το σούτ για 3 πόντους. Μετά από αρκετή ώρα, ένα καλάθι για τον ΠΑΟΚ από τον Τζον Κόρφα που φτάνει τους 10 πόντους.
Φανταστείτε ότι με τους 10 είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Ο Φασούλας είναι ο δεύτερος με 7. Το σκορ 50-33. Μπέρι. Είναι άστοχος ο Λέβινγκστον. Προσπαθεί ο Μπέρι. Πρόλαβε. Και ανανεώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ελληνιάδης. 7 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Τον μαρκάρει ο Μπαλογιάννης. Ελληνιάδης. Σταμάτης. Λόμπ πάσα για τον Τάρλατς. Δεν πέτυχε το καλάθι. Αλλά παίρνει το τρίτο φάουλ του Μπάρλοου. Και αμέσως ο Ίφκοβιτς αναγκάζεται να πάρει το δεύτερο του time out. Η απόλυτη απόλαυση είναι στάτους. Η πολυτέλεια της πραγματικής σοκολάτας είναι στάτους. Κανένα δεν είναι σαν το στάτους. Απόλαυση από την Εύγα. Από την Εύγα. Εξακολουθεί να είναι πρώτο. Του 9 πριν τελειώσει το παιχνίδι. 50-33. Και στη δεύτερη ο Κόρφας τώρα. Όλη θέση μειώνει σε πέφα. Από τους 20 στους 15 λοιπόν πόντους. Ο Μπουτούρ. Μπαλογιάννης. Σουτάρει για 3. Είναι άστοχο. Είναι ο Θόλος αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ασφαλώς σοβαρό πλήγμα για τον Ο Τόμιτς ξανά μία και μία βολές, πάλι άστοχος, αλλά από την παρέμβαση του Τάρλατς ξανά η μπάλα στον